Από χθες, Βούλα, είχαμε μεταδώσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ ότι στα χέρια της ασφάλειας βρίσκεται όχι ένα, αλλά περισσότερα βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που έχουν καταγράψει τους δύο δολοφόνους με το σκούτερ. Σήμερα, λοιπόν, εμείς οι συνάδελφοι αστυνομικοί συντάκτες του Γιώργου Καραϊβάζ, κάνοντας εδώ από το πρωί ρεπορτάζ, ναι, εξασφαλίσαμε ένα βίντεο ντοκουμέντο. Δεν ξέρω αν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να το περιγράψουμε. Σε αυτό, μας, ναι, λοιπόν, έχουν. Έχει αποτυπωθεί η σκηνή με τους δύο άνδρες, τους δράστες της στιγμής δολοφονίας. Είναι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, από ένα σημείο κοντά στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, την Αγίου Δημητρίου, και η ώρα της καταγραφής είναι 14:39 το μεσημέρι της Παρασκευής, mm-hmm, δηλαδή περίπου 10 λεπτά πριν από την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ εδώ κάτω από το σπίτι του. Διακρίνεται στις εικόνες αυτές ότι ο οδηγός του σκουρόχρωμου σκούτερ, το οποίο φέρει και μπαγκαζιέρα, φορά λευκό κράνος, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μικρός όμως, έχει μαύρο μπουφάν, τζιν παντελόνι και σκουρόχρωμα παπούτσια. Ο συνεπιβάτης του σκούτερ φαίνεται να είναι πιο σωματώδης, φορούσε κουκούλα full face ή σκούφο, ένα σκούρο στρατιωτικό παντελόνι, χακί μπουφάν με κουκούλα, σκούρα παπούτσια και μάσκα χειρουργική μαύρη για τον κορονοϊό. Είναι ένα από τα βίντεο, λοιπόν, που έχει στα χέρια της η ασφάλεια. Μπορεί τα πρόσωπα των δύο να μην φαίνονται καθαρά στο συγκεκριμένο. Φυσικά, ναι, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει επεξεργασία και φυσικά από το πρωί σήμερα πάλι κλιμάκια αστυνομικών αναζητούν βίντεο περισσότερα, όχι μόνο εδώ από το σημείο, αλλά από την ευρύτερη περιοχή. Θέλουν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο της διαφυγής των δραστών. Ψάχνουν και για βίντεο τις προηγούμενες ημέρες. Θεωρούν ότι σίγουρα παρακολουθούσαν το δημοσιογράφο και προσπαθούν να βγάλουν άκρη από το οπτικό υλικό. Έχουν και τις περιγραφές των δύο από τους τρεις τουλάχιστον αυτόπτες, ναι, μάρτυρες που ήταν εδώ στην σκηνή του εγκλήματος. Από εκεί και πέρα το σκούτερ με την μπαγκαζιέρα δεν έχει βρεθεί. Μπορεί να το εξαφάνισαν, λένε, εξετάζεται και αυτό, μένει να αποδειχτεί. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, ερευνάται και η ομάδα υποστήριξης και οι έρευνες για το κίνητρο δεν έχουν οδηγήσει ακόμα πουθενά. Όλα είναι ανοιχτά. Γι' αυτό το λόγο ψάχνουν στα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του Γιώργου Καραϊβάζ για θέματα οργανωμένου εγκλήματος, μαφίας της νύχτας, διαφθοράς στην αστυνομία. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, θα ψάξουν τα κινητά, τον υπολογιστή του, τις επαφές του. Θα πάρουν καταθέσεις σήμερα, είναι με τις οποίες έχει ασχοληθεί, από άτομα από το περιβάλλον του, ναι, για να βρουν κάποια άκρη. Σίγουρα, Νίκο, μιλάμε για ένα πολύτιμο οπτικό υλικό που θα δώσει όθηση στις αστυνομικές αρχές που έχουν σε πλήρη εξέλιξη βεβαίως τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Με όλα όσα βεβαίως μας είπε στο αναλυτικό σου ρεπορτάζ,